Μαζί με τον κύριο Φαράτζη θα με φτιάξει τράπεζα. Δυστυχώς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και τώρα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Δεν εξετάζουμε το τι έγινε. Μπορούμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Όταν η Τράπεζα της Ελλάδος βγάζει πράξη και ανακαλεί την άδεια και ορίζει εκαταστές, δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι τέλος. Όμως, εμείς μπορούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Η μόνη λύση είναι να γίνει μια νέα κίνηση, μην την πω τράπεζα, να συγκεντρωθούν όσο δυνατόν περισσότερα χρήματα για να πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδος και να πούμε ότι έχουμε τη δυνατότητα με νέο κεφάλαιο, νέο διοικητικό συμβούλιο να μπορέσουμε να κρατήσουμε την τράπεζα. Το να πούμε γιατί μας ανακάλεσαν την άδεια και δεν ανακάλεσαν σε άλλες τράπεζες που και άλλες μπορούν να ανακάλεσαν, αυτό δεν λέει τίποτα. Αυτό δεν λέει τίποτα. Τι θα κάνουμε σήμερα. Υπάρχει πρόθεση από τα μέλη να βάλουμε λεφτά. Υπάρχει πρόθεση από τους φορείς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Για να πας στην Τράπεζα της Ελλάδος και να της πεις ότι ξέρετε, ό,τι έγινε είναι. Από εδώ και πέρα είναι μια νέα ομάδα ανθρώπων, βάζει τα λεφτά και το πιστεύει. Αυτό είναι το μόνο ζητούμενο. Αυτοί οι άνθρωποι που θα βάλουν τα λεφτά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, θα μπορούν να τη διοικήσουν, γιατί όταν βάζεις τα λεφτά, σε πονάνε όταν τη διοικείς. Όταν δεν βάζεις λεφτά, δεν σε πονάνε. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει άνθρωπος που να βάζει λεφτά. Άλλος μπορεί να πει ότι βάζω 100 ευρώ. Άλλος μπορεί να πει να βάζω 500, 200. Τι? Υπάρχει πρόθεση. Γιατί χωρίς λεφτά δεν μπορούμε να την κρατήσουμε. Θέλουμε να την κρατήσουμε, πρέπει να βάλουμε λεφτά. Δεν το συζητώ βέβαια ότι θα πρέπει να γίνει έκταση γενική συνέλευση των μετόχων. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι, πρέπει να ξέρουν τι συνέβη, τι σημαίνει. Οι καταθέτες δεν έχουν πρόβλημα. Οι μεριθιούχοι έχουν. Να ξέρει ο κόσμος το τι του γίνεται. Υπάρχει πρόθεση από τους φορείς να στηρίξουν, όχι να στηρίξουν με προφορικές δηλώσεις, εμπράκτως. Υπάρχει κανείς που να αντιλαμβάνεται τι σημαίνει. Υπάρχει κανείς που να πει ότι εγώ βάζω 100, 200, 500, δεν ξέρω πώς θα βάζω. Και στηρίζω αυτή την κοινωνία. Γιατί με ευχολόγια δεν στηρίζεται η κοινωνία. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια. Δεν έγινε. Δεν πειράζει. Κοιτάμε από εδώ και πέρα. Υπάρχει κανείς που να μπορεί να τη στηρίξει οικονομικά. Διότι αν δεν μπορεί, η Τράπεζα της Ελλάδος καλά κάνει. Εάν μπορεί, μπορούμε να πάμε και να πούμε ότι κακώς κάνετε. Γιατί υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία βάζει λεφτά. Εγώ σας λέω ότι μπορώ να τη στηρίξω οικονομικά και θα τη στηρίξω. Αρκεί να υπάρχουν άλλοι. Το πιστεύω ότι μπορεί να στηριχτεί. Και βάζω και χρήματα. Ποιος μπορεί να βάλει, οτιδήποτε μπορεί. Το θέμα είναι οικονομικό. Δεν πολιτικό. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε εδώ και να λέμε ότι δεν μπορεί κανείς να βάλει λεφτά. Είναι αδύνατο.